για να μπορεί κανείς να βάλει άλλα πρώτα. Γι' αυτό γυρνάω. Εγώ λοιπόν απαντάω ναι. Υπάρχει ελπίδα, υπάρχει και προοπτική. Θέλω μάλιστα να αντιστρέψω λίγο τα πράγματα και να ξεκινήσω από πράγματα που αφορούν τον τόπο. Αυτό ακριβώς έγινε και στο Τρανόπουλο, μιλώντας εντελώς συγκεκριμένα. Εκεί θα μιλήσω γενικότερα και θα καταλάβετε γιατί. Θέλω λοιπόν να σας πω με μεγάλη ειλικρίνεια και όπως το αισθάνομαι, ότι και από αυτά που ξέρω και μπορώ να αξιολογήσω, έχω τώρα καμία εβδομάδα το λέω, μπήκα στον κόπο, κάθισα μαζί τους όπως είχα υποχρέωση βέβαια, τα σημαντικά πράγματα που γίναν στο νομό της Κοζάνης, νομό θα το λέω για λόγους συντομίας και επειδή συνεννόμαστε καλύτερα έτσι. Αν και λέγεται ποια περιφερειακή ενότητα Κοζάνης στα πλαίσια της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που είναι και η νέα πλέον ορολογία που πρέπει να συζητήσουμε. Μπήκα λοιπόν στον κόπο όπως είχα υποχρέωση, ξαναλέω, να συμμαζέψω λίγο τον απολογισμό. Όχι γενικά για όλους, να κάθω να κάνω εγώ. Έκανα 30 ερωτήσεις, επερωτήσεις, επίκαιρες, το ένα, το άλλο, παραστάσεις, υπομνήματα. Έγιναν το άλλο, τέτοιο τύπο απολογισμό. Απολογισμό αποκλειστικά που να έχει σχέση με το κεντρικό ερώτημα. Αυτό το ερώτημα βάζει το τι κάνουμε εδώ στα Σέρβια, τι κάνουμε στο Κουζάνι. Τι γίνεται αύριο. Με τους νέους, με τον άνεργο, τον συνταξιούχο, με την επιχειρηματία συγκεκριμένα, τι γίνεται εδώ. Λέω λοιπόν, με την εμπειρία που έχω σε αυτό που θα σας πω, ότι ειλικρινά αν κατέβαινα αυτή τη στιγμή που ψήφιος δήμαρχος ή περιφερειάρχης ή νομάρχης με τον παλιότερο καθεστώς, ειλικρινά σε όχι μένει το παρεξηγείτε, μένει τι μάζει να γελάσετε, θα έκανα υγιεινό περίπατο. Έκανα 5 φορές νικηφόρες εκλογές, δημοτικές, 4 σας πω, μετά την πρώτη, τέτοιο υπολογισμό που έχουμε στο νομό, και εγώ όταν τα έγραφα δεν τα πίστευα, ας πούμε, διότι τρέχα από εδώ, τρέχα από εκεί να τα κάνουμε. Τέτοιο υπολογισμό δεν είχε ποτέ στα χέρια μου. Ο οποίος να είναι απολογισμός, όχι για να πει κανείς ευχαριστώ. Απολογισμός ο οποίος σηματοδοτεί το από εδώ και πέρα. Το από εδώ και πέρα. Έτσι λοιπόν τον κίνδυνο να ξεχάσω και κάτι, ξεκινάω και λέω το εξής. Τίτλος. Είναι έτοιμη για υπογραφή, μάλλον θα υπογραφεί αυτή τη βδομάδα που έρχεται και δεν είναι προεκλογικό βέβαια. Ο μεγάλος διαγωνισμός για την μονάδα που λέμε το Λεμαϊδα 5. Θα πω μετά τη σημερινή. Στην οποία θα δουλέψουν 2.500-3.000 άνθρωποι για 4 χρόνια. Η συντριπτική πλειονότητα από τον τόπο μας. Και διάφορες δορυφορικές επιχειρήσεις γύρω από αυτό ότι κινείται με αυτή τη διαδικασία. Δεύτερο, κατασκευάζεται το μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο. Ξεκινάει η κατασκευή του από Σεπτέμβρη. Είχε ανακοινώσει ο Γιώργος Παπανδρέου, θυμάστε το Γενάρη πέρσι στην Κοζάνη. Και μάλιστα πρέπει να υπογραμμίζω ότι πριν με το φωτοβολταϊκό γίνεται η εγκατάσταση κατασκευής και συναρμολόγηση των πάνελ του φωτοβολταϊκού, μονάδα η οποία θα μείνει και όταν τελειώσει το φωτοβολταϊκό. Και με κάποιες θέσεις εργασίας και μάλιστα σε ένα χώρο τεχνολογίας αιχμής όπως λέμε. Θα σου πω μετά τη συνέχεια. Τρίτον, με εγκαταστάσεις οικισμό από το κόμμα Προπηγή Ακρινή, οι δυο πρώτες έχουν ΦΕΚ, οι άλλοι είναι μόνο στο κράτος. Τέσσερα. Λοιπόν, ο άξονας, πέρα και νωρίτερα στο Τερνόπουλο, θα το πω και σας έλεγε, δεν διαφέρει. Ο δρόμος που σημαίνει πάρα πολλά για το ρόλο και τη θέση της περιοχής μας, Λάρισα Κουζάνη, ξέρω πολύ καλά ότι τα Σέρβια είναι επιφυλακτικά πάντως αυτό το δρόμο. Για λόγους πολύ συγκεκριμένους, τα έχουμε ξανασυζητήσει αυτά. Έχει μπει στα διευρωπαϊκά δίκαια. Ξεκόλλησε νέα ιστορία με τα γενικά πολυδομικά. Έχει μπει μπροστά του Ενεργόπολης
με υλοποίηση έργων ξέρει ο Δήμαρχος, δηλαδή πια εδώ μπορούμε να μιλήσουμε εντελώς διαφορετικά. Αφορά πια πάρα πολύ τα Σέρβια. Έχουμε κατοχυρώσει τρεις στοχευμένες παρεμβάσεις για τη Γούνα, για το Μάρμαρο, για τις επιχειρήσεις μετάλλου. Και καταφέραμε μετά από πολλά χρόνια εμείς που είχαμε θεσμοθετήσει τον τοπικό πόρο ανάπτυξης να τον πάμε στο 25% πάνω από 0,4 να γίνει 0,5. Λοιπόν, αυτά όλα είναι τίτλοι. Μπορεί να το κάνεις επί τώρα τι μας λέει αυτός. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να σας πω πάρα πολύ σοβαρά το εξής. Σε όλη αυτή την περιπέτεια των δύο ετών, οι ξένοι, δηλαδή η Τρόικα, αυτοί οι Δουνουτούδες, αυτοί όλοι, μας λένε μονότον ένα πράγμα. Όταν σου λένε συνέχεια, όπως λες και εσύ δάσκαλε, ας πούμε, έτσι, δηλαδή, επανάληψη, μην τρυπάς τη μαθήση, σου λέτε εσείς. Το έχουμε μάθει, αλλά αφού μας το λέει συνέχεια. Καλησπέρα. Για να ξεπεράσει τα προβλήματα, για σου Γιάννη, για να ξεπεράσει λέει τα προβλήματα, πρέπει να βάλει μπροστά τη μηχανή που λέει την παραγωγή. Παράγεται προϊόντα και υπηρεσίες. Αν δεν το καταφέρετε αυτό, λοιπόν, λέει τι να κάνετε, μην προβληματίζετε πολύ. Κάντε καλά αυτά που έχετε. Οργανώστε αλλιώς και κάντε τα καλύτερα. Έχετε ναυτιλία, έχετε τουρισμό, έχετε κατασκευαστικό τομέα ιδιαίτερα σημαντικό και αξιόλογο, την ενέργεια και ξυπνήσει και τον κοιμόμενο γίγαντα που λέει την πρωτογενή τομέα. Οι συνθήκες που υπάρχουν στην Ελλάδα για τον πρωτογενή τομέα δεν υπάρχουν πουθενά αλλού και η αυξανόμενη διαρκώς ζήτηση των προϊόντων της γης, να πω γενικότερα, των γεωργικών προϊόντων τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης Βραζιλίας, Ρωσίας, Ινδίας, Κίνας, που είναι ο μισός πληθυσμός της γης, σας έλεγα πολλά τέτοια στις εκλογές του 9, πώς καλπάζουν αυτές τις χώρες, ανεβαίνει διαρκώς η ζήτηση για τα τρόφιμα, πρέπει να ξέρετε ότι μην μου πείτε για ένα προϊόν την επιμέρους διαφορά, καθαρές κουβέντες. Έτσι ούτε να μου πείτε τον αντίλογο, το ξέρω για το πετρέλαιο, αλλά στα γεωργικά όσοι οι αμοιβώς αγροτικές περιοχές στην Ελλάδα που έχουν παραγωγή και στέγεται, τα τελευταία δύο χρόνια με την κρίση ανέβασαν μεσοσταθμικά 20% του εισόδημά τους. Διότι γιατί ανεβαίνουν τιμές, οι τιμές δηλαδή έχουν ανέβει μεσοσταθμικά από 22-28% όλες οι τιμές των γεωργικών προϊόντων. Και η ζήτηση, όλο το δεδομένο δείχνει ότι αυξάνεται. Είμαι ζωτάς βέβαια. Το 92% των γελατινού κρέατος του εισάγουν, έτσι. Το καταναλώνουν του εισάγουν, κατά 92%. Λοιπόν, είπα λοιπόν αυτά που σας είπε για την περιοχή μας, γιατί και η περιοχή μας έχει μια οικονομία. Κάθε φορά λέμε τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε. Εδώ πέρα λοιπόν, επειδή έγινε πάρα πολύ δουλειά, σε πολλά σημεία με αφορά και προσωπικά, ας πούμε, σε άλλη μας αφορά όλους μαζί με τους φορείς, εδώ τους δημάρχους, τα επιμελητήρια, διάφορες ενώσεις, κατοίκους και το καθεξής. Θέλω λοιπόν να ξέρετε το εξής, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κουβέντα για την περιοχή μας, αν δεν θυμηθούμε από πού αντλείται το εισόδημά της. Δεν μπορούμε να μιλάμε γενικά για όριστα. Δηλαδή, κουβέντα για την ανάπτυξη δεν είναι να μιλήσουμε σκέτα για ένα δρόμο και είμαστε εντάξει. Αν θέλουμε να μιλήσουμε καλησπέρα, αν θέλουμε να μιλήσουμε για πραγματική ανάπτυξη, για απασχόληση, πρέπει να δούμε ποια είναι η δομή του νομού. Από πού αντλείται, ξαναλέω, το εισόδημα. Ο Κώστας είναι δάσκαλος, ο Γιώργος είναι λογιστής. Λοιπόν, παράδειγμα λέμε τώρα, έτσι. Αυτοί όλοι δουλεύουν στο λεγόμενο τριτογενή τομέα. Και ο τριτογενής τομέας είναι τομέας που υποστηρίζουν σ' άλλους. Παραπάνω κόσμος, παραπάνω δουλειές, παραπάνω δάσκαλοι, παραπάνω λογιστές. Γεια σου Γιώργο, λοιπόν. Έτσι, θα το πω απλά. Δεν προσπαθώ να κάνω μάθημα, γιατί έχουμε εδώ
δασκάλους και μάλιστα με εξαιρετική διαδρομή, αλλά είμαστε πια σε μια εποχή που πρέπει να μιλάμε λιγάκι συγκεκριμένα. Ο νομός μας λοιπόν έτσι να το προχωρήσω γρήγορα. Όλα τα χρόνια το εισόδημά του στέκεται όρθιος, γιατί αν δείτε το εισόδημά του από το χώρο της ενέργειας, από τον κλάδο της οικοδομής, όπου ανακυκλώνεται διάφορα εισοδήματα και δημιουργείται επιπλέον κίνηση, έτσι, και από ένα δίκτυο μικρομεσαίων επιχειρήσεων, χιλιάδες έχουμε στον νομό μας, όπως όλους τους νομούς, στους οποίους κλάδους ξεχωρίζουν οι τρεις κλάδοι που σας είπα, γιατί είναι συγκεντρώσεις αξιόλογες, δηλαδή το μάρμαρο, η γούνα και οι επιχειρήσεις μετάλλου, που για όποιον δεν γνωρίζει έχουμε στον νομό μας τις πιο καλές όλη τη χώρα. Γιατί προσαρμόστηκαν τη ΔΕΗ, κάνα ράν, ας πούμε, ξεχρονίστηκαν και είναι σε ιδιαίτερα καλό στάδιο. Θέλω εδώ να πω, και έχει σημασία για αυτό που μιλάμε, ιδιαίτερα για τα Σέρβια, την περιοχή, ότι η συμβολή του τουρισμού και της γεωργίας στο εισόδημα της περιοχής μας είναι τελευταία και τρίτη από το τέλος πανελλαδικά. Πουθενά άλλου σαν ποσοστό δεν έχουν τόσο μικρή συμμετοχή του τουρισμού και της γεωργίας στο τοπικό εισόδημα. Σημαίνει δηλαδή υπάρχουν προοπτικές στο το πράγμα εννοώ, έτσι. Λοιπόν, αυτά λοιπόν που σας είπα νωρίτερα με τίτλους που μπορεί να ήταν δυσνόητοι, ακατανόητοι, σημαίνει τώρα τι λέει αυτό το πράγμα, σημαίνει πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την ενέργεια, λοιπόν είναι νευραλγική σημασία η περιοχή μας να κρατήσει ρόλο. Και μάλιστα ρόλο στο νέο τοπίο της ενέργειας. Πάνω εδώ λοιπόν, ξαναλέω, η μονάδα αυτή του Λεμέδα 5 αντιρρυπαντικής τεχνολογίας είναι ζωτικής σημασίας, διότι δίνει ορίζοντα μεγάλου στη δραστηριότητα της ΔΥΠ, πιο είπε εκμετάλλευση αλλά μακροχρόνια. Το φωτοβολταϊκό πάρκο το μεγάλο μαζί με μια καινοτόμη επιχείρηση σε αυτόν τον κλάδο, στο νέο τοπίο της ενέργειας με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λοιπόν δίνει, γίνεται ένα πρώτο μεγάλο βήμα να βάλουμε, να πατήσουμε πόδι, να πω έτσι με απλά λόγια, και στο νέο τοπίο να παραμείνουμε ενεργότοπος. Και αυτό το σύμφωνο Ενεργόπουλης, επειδή το είχα ξεκινήσει εγώ ως δήμαρχος, του οποίου σας είπα, είναι εκείνο για το οποίο σας μίλαγα, το οποίο μας το είχα στείλει αδιάβαστο, πήραμε τα βραβεία και μετά μας είπαν αφήστε το. Ξαναμπήκε μπρος, είναι αυτό για το οποίο σας μίλαγε και το 9, πέτει το πλιαράκι με ηλιακή ενέργεια στο, πώς το λέμε, στη λίμνη, και διάφορες άλλες δράσεις που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και την ενέργεια, πιάνουν τον άξονα Σέρβια μέχρι του Λιμάιδα. Και επιμέρους έργα ξεκίνησαν να εγκρίνονται πλέον και να μπορούν να χρηματοδοτηθούν από διάφορα προγράμματα, και το ΜΕΑΚΑ και το ΟΠΕΠ. Το σύμφωνο πρέπει να ξαναστηθεί ξανά στα πόδια του, που είναι η Δήμη μας, ας πούμε, τα επιμελητήρια, η ΔΕΗ, την είχαμε και τη ΔΕΗ μέσω σύμφωνο, που σημαίνει πολλά και για το διοικητικό της λίμνης, για να μην έχουν προβλήματα, και όλα τα υπόλοιπα. Πάμε στον κλάδο της οικοδομής. Και κλάδο οικοδομής έχουμε παντού. Και στα Σέρβια έχουμε και παντού έχουμε κλάδο οικοδομής. Ο κλάδος της οικοδομής λοιπόν παίρνει μια φοβερά μεγάλη ανάσα. Και βέβαια και η ιστορία της Λάρκου πάει καλά, μην ξεχάσουμε, μιας και μιλάμε για ενέργεια. Εξάγεται αυτό το προϊόν φυσικά ο λιγνίτης από εδώ. Λοιπόν, είναι μια περίοδος που έχει πατήσει τα πόδια της καλά η Λάρκου, ας πούμε, και αυτό το πράγμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για την περιοχή. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κλάδο της οικοδομής. Ο κλάδος της οικοδομής είναι στο απόλυτο μηδέν εδώ και 3-4 χρόνια, 5. Και το ξέρετε νομίζω όλοι σας. Θα σας πω κάτι καινούργιο. Ο κλάδος οικοδομής λοιπόν με τις μετεγκαταστάσεις των τριών οικισμών έχει μια προοπτική γιατί θα κατασκευαστούν 2.000 κατοικίες. Με τις επεκτάσεις πόλεων και χωριών που ξεκόλλησαν έχει μια άλλη απάντηση συγκεκριμένη και όχι για όλες τις μεθά και θα. Αλλά όλος αυτός ο κόσμος και πολλές επιχειρήσεις έχουν κουμπώνουν απολύτως πάνω στις 2.500-3.000 εργαζόμενους που θα δουλεύουν. Το επόμενο διάστημα, από το καλοκαίρι του 2013, ξεκινάει η κατασκευή του Λεμέδας 5. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα αυτά τα ζητήματα και τα απασχόληση. Λοιπόν,
Πάμε παρακάτω στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στον πρωτογενή τομέα. Εδώ λοιπόν θέλω να σου πω δύο προτάσεις που κουμπώνουν πάνω στον τοπικό χώρο. Και ερχόμαστε σε θέματα που ενδιαφέρουν ακόμα περισσότερο. Ποιο ζωτικά την περιοχή, ας έρθει. Από το Μάη μήνα μπαίνει μπροστά ένα ταμείο ενοικιοδοσίας. Είναι το νέο τέμπλε. Το νέο τέμπλε. Έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτον, πάει μόνο σε, είναι για κεφάλαιο κίνηση πάλι, πάει μόνο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν πάει σε γιατρούς, δικηγόρους και φαρμακοποιούς, που του παίρνουν από το ένα και σε και το καταφέρνουν στο άλλο για να πάρουν τη διαφορά επιτυχία, γιατί αυτά γινόταν το τέλος. Πάει μόνο σε επιχειρήσεις και να κρατήσουν με το κεφάλαιο κίνηση όλες τις επιχειρήσεις και την απασχόληση. Έχει επιτόκιο 4,5%. Και δεν υποθηκεύει την 10 περιουσία σου επιχειρηματία σου, ο οποίος πάει να δανειστεί, γιατί εγγύηση είναι κεφάλαιο του ΕΣΠΑ. Αυτές είναι μεγάλες διαφορές από το προηγούμενο μέσο του ΤΕΠΟ. Έχουν υπογραφεί σχετικές συμφωνίες με την τράπεζα, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνονται τελικές ανακοινώσεις και σήμερα από τον Πρωθυπουργό στο κυνηγάμε ένα 1,5 χρόνο αυτό. Μας ανακοίνωσε σήμερα το μεσημέρι. Νωρίς το απόγευμα ο Πρωθυπουργός ο κ. Παπαδήμος, ο Υπουργός βρήκε την τελική ότι μπαίνει μπροστά από τις επόμενες μέρες. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα κουμπί για τον πόρο. Αυτό το ταμείο ανταποκρίνει στις ανάγκες 25 με 30% των αναγκών που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 25 με 30%. Τι χρειαζόμαστε, μια πρόσθετη εγγύηση. Εμείς έχουμε τον πόρο. Δεν κάνετε αυτά τα λεφτά. Στρέφουν στον πρόεδρο, εγγύηση. Η πρόταση λοιπόν είναι πάρα πολύ απλή. Βάζουμε πρόσθετα λεφτά του πόρου και μπορούμε να έχουμε ανταπόκριση στο νομό μας στο 100% των ετοιμάτων που υπάρχουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.